Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν στον καταράχτη σχετικά με την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Εκεί ο υπάρχον βιολογικός καθαρισμός σίγουρα έχει κάποια προβλήματα και εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις από τη ΔΕΙΑΧ κατόπιν αιτήσεως και των κατοίκων σχετικά είτε με τη βελτίωσή του είτε με τη μετακίνησή του. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΧ δυστυχώς μας έχει συνηθίσει σε ενέργειες οι οποίες είναι από παράτυπες έως παράνομες, όπως έχουμε καταγγείλει και στο παρελθόν. Φάνηκε λοιπόν ότι υπάρχει μία μεθόδευση ούτως ώστε ο βιολογικός να μετακινηθεί σε συγκεκριμένη περιοχή και μάλιστα χρησιμοποιώντας παραπλανητικές πληροφορίες που δόθηκαν προς τους μελετητές, καταγγέλθηκαν διάφορες ενέργειες οι οποίες, όπως είπαμε, αποσκοπούσαν στο να οδηγηθεί ο βιολογικός στη συγκεκριμένη περιοχή. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΧ έδειξε μία ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά την ταχύτητα και την εξέλιξη των ενεργειών, μάλιστα έδωσε ανάθεση για την περιβαλλοντολογική μελέτη χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια μελέτη χωροθέτησης. Πρωτόγνωρο πράγμα για μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων να μην εξετάσει εναλλακτικά σενάρια. Δεν είχε γίνει λοιπόν καμία πρόταση να εξεταστούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, καμία διαβούλευση είτε επιστημονική είτε με την τοπική κοινότητα ούτως ώστε να επιλεγούν 3-4 περιοχές. Μάλιστα, από τη στιγμή που είχαν προηγηθεί όλες οι αναθέσεις, όλες οι ενέργειες εκείνες από τη ΔΕΙΑΧ προκειμένου να προχωρήσει στην κατεύθυνση που ήθελε ο βιολογικός καθαρισμός, εκ των υστέρων με ημερομηνία 11 Ιουνίου έστειλε στην τοπική κοινότητα δήθεν ένα απολογισμό με τις προτάσεις που υπάρχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Στην ουσία δηλαδή υπήρχε και μεθόδευση και παραπλάνηση και προσπάθεια εξαπάτησης της τοπικής κοινωνίας. Εμείς θεωρούμε ότι τέτοιες μέθοδοι σίγουρα προσβάλλουν το κύρος της εταιρείας. Φανταστείτε λοιπόν μια εταιρεία η οποία έχει χάσει το επιστημονικό της κύρος καταρχάς, δηλαδή πώς θα μπορέσει αύριο μεθαύριο σε ένα μεγαλύτερο έργο να πείσει ας πούμε κάποιο τμήμα του Δήμου μας, κάποιο χωριό ή οτιδήποτε άλλο, ότι πρέπει να κάνει ένα συγκεκριμένο έργο. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει δείξει με τη συμπεριφορά της ότι δεν υπολογίζει την τοπική κοινωνία, δεν υπολογίζει ούτε καν τα επιστημονικά δεδομένα, παραποιεί την αλήθεια, παραποιεί πρακτικά συνεδριάσεων, δεν τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων πολλές φορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκτός από το κύρος της εταιρείας πλήττεται και οικονομικά η εταιρεία. Αυτή τη στιγμή έχει προβεί σε μία αγορά οικοπαίδου που φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για το βιολογικό καθαρισμό. Έχει αναθέσει μία μελέτη την οποία προφανώς θα πληρώσει, η οποία προφανώς και δεν θα χρησιμοποιηθεί για το βιολογικό καθαρισμό. Τα ίδια έχουν γίνει και στο θέμα της αφαλάτωσης του Βροντάδου. Είναι χαμένες οι εργατοώρες του προσωπικού που έχουν ασχοληθεί με τις λάθος κατευθύνσεις και τις λάθος αποφάσεις της διοίκησης. Έχει εμπλακεί η εταιρεία σε νομικές αντιπαραθέσεις με κατοίκους, με εξώδικα, με οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκτός από το κύρος της εταιρείας δημιουργείται και οικονομική ζημιά την οποία κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να την επιβαρυνθεί. Και εμείς θα το αναζητήσουμε αυτό. Η απάντηση και οι ενέργειες της ΔΕΙΑΧ είναι συγκεκριμένες, δημόσιες και με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου. Ο καταράχτης έχει ένα βιολογικό καθαρισμό ο οποίος δουλεύει από τη δεκαετία του 1980. Στην περιοχή που είναι τοποθετημένος τώρα υπάρχει μια τρομερή οικοδομική ανάπτυξη με σπίτια πολλών εκατομμυρίων ευρώ και συνέχεια το χωριό αναπτύσσεται που χαιρόμαστε όλοι γι' αυτό. Υπάρχει λοιπόν το αίτημα ο βιολογικός αυτός να μετεγκατασταθεί σε άλλο μέρος και όχι σε εκεί που υπάρχει τώρα. Εμείς λοιπόν ως ΔΕΙΑΧ είχαμε τη διαδικασία της επιλογής ενός χώρου γύρω από το χωριό όπου θα γίνει μετεγκατάσταση του βιολογικού για να μπορέσει να υπάρχει ένα μικρό λειτουργικό κόστος και να μην επιβαρύνονται οι δημότες με αυξήσεις στα τέλη της αποχέτευσης.
Ψάξαμε όλη την περιοχή, βρέθηκε ένα χωράφι το οποίο ήταν κατάλληλο, ήρθαν οι μελετητές, το μελέτησαν και επέδειξαν ότι αυτό ο χώρος είναι κατάλληλος. Έγινε απαραίτητη μελέτη, πέρασε από το διοικητικό μας συμβούλιο και έγινε αποδεκτή. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι του Καταράκτη δεν συμφωνούν με αυτή την περιοχή και προχτές έγινε συγκεκριμένα λαϊκή συνέλευση, όπου το αίτημα του χωριού είναι τα λίμματα του Καταράκτη να μεταφερθούν από τον Καταράκτη διαμέσου της Καλλιμασιάς, Θολοποταμίου, Καμποχώρων στο βιολογικό της πόλης Ισχύου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο σε κόστος λειτουργικό έργο, το οποίο θα βαρύνει τη ΔΕΙΑΧ όλα τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να μπουν αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη. Σε αυτό το πράγμα διαφωνούμε με τον κύριο Καραβασίλη και θα πρέπει να δώσουν, εφόσον επιμείνουν σε αυτό το έργο ότι πρέπει να γίνει, θα πρέπει να πούνε ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να πληρώνει ο κάτοικος της Χίου τη μεταφορά των λιμάτων από τον Καταράκτη στη Χίου, ή ο κάτοικος του Βροντάδου ή ο κάτοικος της Βόρειας Χίου. Το θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, αλλά περιμένουμε τον κύριο Καραβασίλη να καταθέσει τις προτάσεις του για αυτό το οικονομικό θέμα. Με δεδομένο ότι όπως φαίνεται υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις έστω από μερίδα κατοίκων, η ΔΕΙΑΧ θα προχωρήσει στο σχεδιασμό της, θα προχωρήσει ο βιολογικός του Καταράκτη ή θα σταματήσει εκεί? Καταρχάς κατέρευσε ο μύθος ότι η ΔΕΙΑΧ κάνει ενέργειες πίσω από την πλάτη των κατοίκων για τη μετεγκατάσταση του βιολογικού. Από ό,τι απέδειξε η Λαϊκή Συνέλευση, ομόφωνα, όλοι θέλουν να κλείσουν υπάρχουν βιολογικούς και να μετεγκατασταθεί κάπου αλλού. Άρα οι ενέργειες τις οποίες κάναμε δεν είχαν ούτε δόλο ούτε πονηρία. Είχαν άλλη στόχευση και την ανέφερα προηγουμένως να είναι γύρω από το χωριό, όπως είναι στα Μεστά, στο Πυργή, στην Ελλάδα, στη Σικιάδα και στα Αρμόγια. Προτιμάται η λύση από τον κύριο Καραβασίλη και από τους κατοίκους του Καταράκτη να έρθουν στην πόλη της Χίου. Εφόσον λοιπόν επιμείνουν σε αυτή την θέση τους, καλό θα είναι να πούνε ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Αν δέχονται να τον πληρώσουν οι δημότες όλης της Χίου, να το πούνε, να μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους.